Σε φάση συνύπαρξης με τον ιό έχει μπει η ελληνική κοινωνία, όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας, με βάση την οποία αποφασίστηκε η άρση των περιοριστικών μέτρων. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο εμβολιαστικό πρόγραμμα που έχει εφαρμοστεί στη χώρα, σημειώνοντας πως ο ιός έχει αλλάξει με μεταλλάξεις κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ετών. Αναφέρθηκε ακόμη στα μέτρα που λήφθηκαν από την αρχή της πανδημίας, αναγνωρίζοντας πως συχνά ήταν σκληρά, λέγοντας όμως ότι είχαν σκοπό και στόχο να μειωθούν οι απώλειες από την πανδημία. Καθώς θεωρούμε ότι πλέον μπαίνουμε στη φάση της συνύπαρξης με τον ιό. Τα μέτρα λοιπόν υπάρχουν χωρίς να μπαίνουν σε διαδικασία υποχρεωτικότητας, διότι ακριβώς βρισκόμαστε σε μια άλλη επιδημιολογική εικόνα. Δεν πιστεύουμε στη λογική του zero COVID, της πολιτικής zero COVID, όπως το βλέπουμε λόγου χάρη στην Κίνα, όπου είναι μια πολιτική η οποία αποτυγχάνει κιόλας όταν έχει μια υπερμεταδατικότητα. Αντιθέτως, πιστεύουμε στις πολιτικές, όπου ενισχύοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προστατεύοντας τις ευάλωτες ομάδες, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που οι δείχτες μας επιτρέπουν και μας δίνουν τη δυνατότητα να οδηγηθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι πλαίσιο συνύπαρξη με τον κορονοϊό. Μάλιστα, αυτό το πλαίσιο προφανέστατα είναι δυναμικό. Θα βλέπουμε την πορεία της πανδημίας και αναλόγως με την πανδημία θα μπορούμε να προσαρμοζόμαστε. Και είναι βέβαιο ότι με τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε από τις γυναίκες και τις άνδρες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, φωνές που ακούστηκαν και έλεγαν ότι θα διασωληνώνουμε κόσμο σε πάρκινγκ ή θα καταρρεύσει το σύστημα, δεν έγινε χάρη σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Και η χώρα μας, όπως θα δούμε και τα επιδημιολογικά στοιχεία, βρέθηκε σε πολύ καλύτερη θέση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, κ. Ζαούτης, διευκρίνησε πως με βάση τους επιστημονικούς δείκτες η Ελλάδα δηλώνει αυξημένο αριθμό θανάτων λόγω COVID, καθώς το σύστημα καταγραφής δεν είναι ενιαίο. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων. Η αποκλιμάκωση στα κρούσματα συνδυάζεται αντίστοιχα με σημαντική μείωση στο συνολικό αριθμό απλών νοσηλιών, στον αριθμό διασωληνωμένων ασθενών, καθώς και στον αριθμό θανάτων. Ο αριθμός θανάτων από COVID δεν αποτελεί αντικειμενικό δείκτη για συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών χωρών, επειδή ο τρόπος καταγραφής των θανάτων δεν είναι ενιαίος στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Ο αριθμός θανάτων εξαρτάται από το στάδιο της πανδημίας που βρίσκεται ένα κράτος, δηλαδή ο αριθμός κρουσμάτων αναμονάδα του πληθυσμού σε κάθε χρονική περίοδο. Η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου συνόψισε το όφελος των self-tests στον μαθητικό πληθυσμό για τον έλεγχο και τη διαχείριση της πανδημίας και υπενθύμησε πως οι μαθητές μετά το Πάσχα θα επιστρέφουν στα σχολεία χωρίς έλεγχο, με σύμμαχο τον καλό καιρό και τα ανοιχτά παράθυρα στις αίθουσες. Τώρα η πανδημία φαίνεται να αποκλιμακώνεται και έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθούμε στην επόμενη φάση, όπως έτσι κι αλλιώς προϋπόθηκε, να εφαρμόσουμε μια νέα πρακτική, όπου ο έλεγχος για COVID συνολικά στον πληθυσμό αλλά και στα σχολεία θα επικεντρώνεται πια στα άτομα με συμπτώματα. Έτσι, όταν επιστρέψουν τα παιδιά, οι μαθητές, στο σχολείο μετά τις διακοπές του Πάσχα, δεν θα υποχρεούνται πια σε τακτικό προσυμπτωματικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο με τη χρήση των self-test, αλλά ο έλεγχος θα είναι στοχευμένος μόνο στα παιδιά με συμπτώματα. Προφανώς, τα μέτρα περιορισμού της διασποράς στο σχολικό περιβάλλον, που περιλαμβάνουν τη συστηματική χρήση της μάσκας, τον καλό αερισμό των χώρων, των τάξεων και την υγιεινή των χεριών, συνεχίζουν να ισχύουν. Ο καλός καιρός βοηθάει, έτσι ώστε όταν γυρίσουν τα παιδιά πίσω στο σχολείο, τα παράθυρα των τάξεων να μένουν ανοιχτά συνεχώς. Θα πρέπει όμως να τονιστεί, να γίνει ξεκάθαρο, ότι όλα τα μέτρα σχολαστικής ιχνηλάτησης των επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος θα συνεχίσουν να ισχύουν. Στην περίπτωση δηλαδή που έχουμε ένα παιδί να διαγνώσκεται με COVID, ανεξάρτητα με το από πού κόλλησε, αν κόλλησε στο σπίτι, στο σχολείο ή σε κάποια άλλη δραστηριότητα, θα εφαρμόζεται άμεσα έλεγχος σε όλους τους συμμαθητές με τη χρήση δύο αυτοδιαγνωστικών τεστ την πρώτη και την τέταρτη μέρα μετά τη διάγνωση του κρούσματος.